Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Πάρα πολύ. Είσαστε και νομίζω η ειδικότητά σας είναι νοσηλευτής σε ΜΕΘ. Είμαι νοσηλευτής στη γενική ΜΕΘ του νοσοκομείου. Άρα ξέρετε από πρώτο χέρι τι σημαίνει. Λοιπόν, τι συμβαίνει στο Θριάσιο, γιατί βάλατε στο παιχνίδι και τη δικαιοσύνη, αν κατάλαβα καλά. Βέβαια, έγινε. Μια παιχνίδια. Όπως λέτε κι εσείς, καταθέσαμε πριν μερικές μέρες επίγουσα αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας δεκάδων ασθενών στο Θριάσιο νοσοκομείο. Να πούμε βέβαια ότι οι επικίνδυνες συνθήκες δεν αφορούν μόνο το Θριάσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς παρόμοια ή και χειρότερη είναι η εικόνα σε όλο σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας μας. Να ξεκινήσω από το σχόλιο που είπατε. Σήμερα πραγματικά ξεκινάει 8 η ώρα η εφημερία του νοσοκομείου μας. Μέχρι χθες είχαμε 0 κενές κλίνες στις μεθ COVID του νοσοκομείου και μόνο 15 κλίνες κενές στις κλίνες απλής νοσηλείας για COVID του νοσοκομείου. Θα θέλουμε όμως να πούμε το εξής. Όσο δραματική και επίγουσα και αν είναι η ανάγκη αντιμετώπισης της επιδημίας, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας μας είναι τι συμβαίνει με τους χιλιάδες ασθενείς των άλλων παθήσεων που αποτελούν πραγματικά τα φανή θύματα της παράπλευρης απώλειας της επιδημίας. Σωστό είναι αυτό. Και επιτρέψτε μου να σας πω το τι εννοώ. Το Θριάσιο νοσοκομείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής. Βρίσκεται στο κέντρο της βιομηχανικής ζώνης του Θριασίου πεδίου, ανάμεσα σε δύο μεγάλα δηληστήρια. Τρία, αν συμπεριλάβουμε λίγο πιο κάτω και το δηληστήριο της Motorola. Μέσα σε δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις με επικίνδυνες δραστηριότητες. Και αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς έχει μετατραπεί το κέντρο εγκαυμάτων του νοσοκομείου αποκλειστικά σε μεθ COVID, δεν έχει τη δυνατότητα, αν ομιγέννητο συμβεί ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, να νοσηλεύσει ούτε έναν σοβαρό εγκαυματία. Αλίμονο. Αλίμονο, μόνο αυτό λέω, αλίμονο. Ναι, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Γιατί καμιά φορά όλοι μας, ξαναλέω, εστιάζουμε και καλά κάνουμε και εστιάζουμε στο σύστημα της επιδημίας και ξεχνάμε την υπόλοιπη κατάσταση. Ναι, πανδημία, όχι επιδημία. Μιλάμε για πανδημία. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Αυτό όμως ξαναλέω που παραβλέπετε και δεν καταγράφεται πουθενά από ό,τι φαίνεται είναι η μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας που καταγράφεται σε όλες τις άλλες. Έχετε δίκιο, γιατί δεν πάει. Δεν πάει ο ασθενής. Φοβάται, μένει στο σπίτι, παραμελεί ενδεχομένως. Δεν είναι μόνο ότι φοβάται, είναι ότι δεν μπορεί να πάει. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μετά τις υπουργικές αποφάσεις για περιορισμό των τακτικών εξωτερικών γιατρίων αλλά και των τακτικών χειρουργείων κατά 80%, ναι, αλλά και το γεγονός που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα νοσοκομεία ότι ακριβώς για να δημιουργηθούν οι κλίνες COVID που ακούμε, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν ακούμε σε ένα νοσοκομείο ότι ανοίγει μια καινούργια εντατική ή μια καινούργια κλινική COVID, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι δεν δημιουργείται εξ αρχής μια καινούργια κλινική. Αφαιρείται ουσιαστικά μια κλινική ή μια μονάδα εντατικής θεραπείας από τους ασθενείς όλων των άλλων παθήσεων. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτές βέβαια, επειδή ακριβώς δεν γίνονται προσλήψεις, επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση, μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τη δίθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά τα επίσημα στοιχεία, τα ίδια τα επίσημα στοιχεία από την απογραφή των εργαζομένων στο δημόσιο και συγκεκριμένα στην υγεία, απορρίπτουν πλήρως τη κυβερνητική προπαγάνδα. Εντάξει, ενώ, η λογική ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί και αυτοί που μπαίνουν δεν καλύπτουν τα κενά. Θα σας πω τα επίσημα στοιχεία. Παρακαλώ. Το 2020 που είναι έτος επιδημίας, καταγράφηκε, ξαναλέω, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μείωση των μονίμων εργαζομένων στην υγεία κατά 1.220 άτομα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποια ενίσχυση πραγματικά μιλάμε. Ναι, για να επανέλθω λοιπόν, για να στελεχωθούν λοιπόν όλες αυτές οι μονάδες, οι κλίνες COVID που δημιουργούνται σε όλα τα νοσοκομεία, καταλαβαίνετε ότι γίνονται μαζικές μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού από τις κλινικές που καλύπτουν όλες τις υπόλοιπες ασθένειες. Συγκεκριμένα στο Θριάσιο νοσοκομείο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, από τις 6 χειρουργικές αίθουσες που διαθέτει το νοσοκομείο μας, που επαναλαμβάνω είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο 2. Από τα 8 κρεβάτια της γενικής μέθ του νοσοκομείου, λειτουργούν μόνο τα 6, γιατί τα άλλα 2 έκλεισαν, επειδή το προσωπικό που τα λειτουργούσε, να το πω πολύ απλά, μετακινήθηκε αναγκαστικά στα μεθ COVID του νοσοκομείου. Επίσης, και τέτοια παραδείγματα είναι δεκάδες, εκατοντάδες σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Μαθαίνω ότι στην εφημερία των κλινικών COVID
αντί να έχει, γιατί δεν υπάρχουν ειδικότητες παθολόγων και πνευμονολόγων, κάνουν ορθοπαιδική, επικουρικός ορθοπαιδικός, ειδικευόμενη ψυχιατρικής, γυναικολογίας, ακτινολογίας, νευρολογίας και παιδιατρικής. Άσχετες, θα μου πεις είναι γιατροί, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι οι αρμόδιες ειδικότητες, σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι κανείς από εμάς, και επιτρέψτε μου να κάνω και ένα ερώτημα μέσω της εκπομπής σας, φαντάζομαι ούτε ο Υπουργός Υγείας, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν ένας δικός του άνθρωπος, ομιγέννητο, νοσούσε από COVID, δεν θα ήθελε να νοσηλεύεται από έναν ειδικευόμενο ψυχιατρικής. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα. Από μια ειδικευόμενη γυναικολογίας ή να εξετάζεται αν έρθει στο ΤΕΠ του Θριασίου νοσοκομείου για συμπτώματα COVID από έναν ορθοπαιδικό. Μάλιστα. Ερώτημα. Αν γιατί έρθει... γίνεται αυτό. Όχι, όχι, δεν θα πάω, αλλού το πάγω. Επιτρέψτε μου. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και μάλλον εντός ημέρας μπορεί να έχουμε και ζήτημα επίταξης ιατρικών υπηρεσιών από ελευθεροεπαγγελματίες, ιδιώτες γιατρούς. Οι ιδιώτες γιατροί που θα έρθουν αυτών των κρίσιμων ειδικοτήτων θα βοηθήσουν, κύριε Βαρδαβάκη. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, να λέμε την αλήθεια. Ότι την πρώτη ευθύνη που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση και συζητάμε για επίταξη ιδιωτών γιατρών την έχει η κυβέρνηση. Γιατί ένα χρόνο τώρα, να μην πούμε τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τις ευθύνες τους, δεν φρόντισε, όπως είπαμε, να εξασφαλίσει ούτε σε αυτές τις βασικές ειδικότητες. Παθολόγους, πνευμονολόγους, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσει τον κλινικό. Okay. Δεύτερο ζήτημα. Έχει απορρίψει εδώ και ένα χρόνο τις προτάσεις και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και των σωματείων και του δικού μας ότι στις προκηρύξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα υπάρχουν επιλαχόντες, να το πω, επιλαχόντες, δεκάδες και εκατοντάδες γιατροί αυτών των ειδικοτήτων πρώτης γραμμής που σας είπα, ναι, 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 που αρνείται να τους προσλάβει. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα προκήρυξης στο Σωτηρία, νομίζω το δημοσίευσε και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Προκηρύχθηκε μία θέση. Ήταν οι υποψήφοι πολλαπλάσιοι, παρά την ανάγκη που υπάρχει σε παθολόγους και πνευμονολόγους πανελλαδικά, αρνείται η κυβέρνηση. Μάλιστα. Να προσλάβει όλους όσους δήλωσαν ενδιαφέρον. Θα να κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις. Αν αυτή τη στιγμή μπουν γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν τα μηχανήματα, οι αναπνευστήρες, το απαραίτητο οξυγόνο για να ανταποκριθεί το σύστημα. Κοιτάξτε, το ζήτημα του οξυγόνου είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Κανείς δεν ξέρει γιατί ζητάμε 200 γιατρούς, όχι 150 και 250. Ναι. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία από ό,τι φαίνεται πουθενά που να λέει ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε 300 ή 500 ή 150 γιατρούς. Ένα ζήτημα αυτό. Αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η επιδημία. Έτσι. Δεύτερον, πολύ σωστά λέτε για το οξυγόνο. Σε μια σειρά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, που είτε οι εγκαταστάσεις είναι παλιές, είτε και το σημαντικότερο, έχει πολλαπλασιαστεί η κατανάλωση οξυγόνου, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση. Okay. Τα συστήματα παροχής οξυγόνου των νοσοκομείων είναι οριακά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όχι μια αύξηση, αλλά και τις σημερινές συνθήκες. Με τον όγκο είναι δηλαδή. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί και στο δικό μας το νοσοκομείο, που παρά τις, πώς να το πω τώρα, τις επισκευές και τη συντήρηση που έγινε, εξακολουθούμε να είμαστε σε μια οριακή κατάσταση και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στην αυριανή, στη σημερινή ή στις επόμενες εφημερίες. Σε μια εφημερία, πείτε ότι είναι μια νύχτα, εφημερία το νοσοκομείο, πώς ένας γιατρός είναι υπεύθυνος για πόσα άτομα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην πνευμονολογική κλινική του Θριασίου νοσοκομείου, να, ένας ειδικευμένος πνευμονολόγος, να, που μπορεί να επικουρείται, όπως σας είπα, από μια ειδικευόμενη γυναικολογίας, okay, και έναν ειδικευόμενο ψυχιατρικής, να, έχει την ευθύνη για 24 ώρες, για 65 ασθενείς, η μισή από αυτούς είναι COVID και οι άλλοι μισοί πάσχουν από άλλες σοβαρές πνευμονολογικές παθήσεις. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και στην πρώτη παθολογική του νοσοκομείου και στη δεύτερη παθολογική του νοσοκομείου μας και σε δεκάδες κλινικές. Άρα αυτή είναι η αναλογία. Ένας γιατρός για 24 ώρες για 69 άτομα. Ναι, και θα σας πω το εξής. Μπορεί στην ίδια κλινική δύο νοσηλευτές ή τρεις νοσηλευτές στην καλύτερη περίπτωση αναβάρδια, που πολλοί από αυτούς δουλεύουν με ένα ρεπό τη βδομάδα, είναι δηλαδή σε κατάσταση ή την έχουν ξεπεράσει σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, έχουν την ευθύνη για 30 και 32 νοσηλευτές. Έτσι. Ασθενείς. Όχι νοσ... Υπάρχουν περιπτώσεις, ναι, που συνάδελφοι, συμβασιούχοι νοσηλευτές, με προϋπηρεσία ελάχιστων μηνών, έχουν πρόσφατα προσληφθεί, έτσι, αναλαμβάνουν ευθύνη ακόμα και για δύο ή και τρεις διασωληνωμένους να έχουν την ευθύνη για 8 ώρες στην νοσηλεία τους. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε για επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι σχήμα λόγου το επικίνδυνες, ούτε είναι μια καταγγελία που προέρχεται μόνο από ένα σωματείο. Εμείς η καταγγελία που κάναμε στην αναφορά, επιτρέψτε μου να διορθώσω, που κάναμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συμπεριλάβαμε σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες μας από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου,
από τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και από τον Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, που επιβεβαιώνουν αυτά που σας λέμε. Κύριε Βαρδαβάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλή δύναμη, ευχόμαστε. Καλή δύναμη σε όλους.